Και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό SOS θεωρητικό βίντεο σήμερα. Τι σημαίνει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, CPTSD, τι σημαίνει διαταραχή μετατραυματικού στρες, PTSD, τι συμπτώματα έχει η μία διαταραχή, τι συμπτώματα έχει η άλλη, και πώς μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε εάν ένας άνθρωπος υποφέρει και μπορεί να διαγνωστεί με διαταραχή μετατραυματικού στρες ή υποφέρει και μπορεί να διαγνωστεί με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή μας. Είναι ένα θεωρητικό βίντεο, είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Όποιος παρακολουθεί σε αυτό το βίντεο δεν θα μπορεί να διαγνώσει ούτε τον εαυτό του, ούτε κάποιον άλλον, αλλά θα αποκτήσει βασικές γνώσεις για να μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα πώς λειτουργεί και οπωσδήποτε, όπως και σε όλα τα βίντεο, σας παραπέμπω να αναζητήσετε εξειδικευμένη ψυχολογική βοήθεια για σας, είτε κάποιον ψυχολόγο, είτε κάποιο ψυχίατρο για διάγνωση κλπ. Λοιπόν, έχει πολύ καιρό που πρέπει να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί άρχισα το τελευταίο διάστημα να αναφέρομαι στο CPTSD, στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, τη σχέση που έχει η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες με τη δημιουργία μιας προσωπικότητας η οποία να ρέπει προς τη συνεξάρτηση, αλλά δεν το είχα εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει. Σας υπενθυμίζω, είμαι η Θεκλά Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, τα βίντεο στο κανάλι μας τα περισσότερα είναι ψυχοεκπαιδευτικά και αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, πατήστε like. Και αν θέλετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε και εγγραφή στο κανάλι μας. Και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και κοιτάξτε και όλα τα features που έχει το κανάλι. Λοιπόν, συμμετοχή κτλ. Υπάρχουν δύο βιβλία, δύο κατάλογοι με διαταραχές ψυχικές, τα συμπτώματα τους και τις αντίστοιχες διαγνώσεις. Ο πρώτος κατάλογος, τον οποίο έχω και εγώ στην βιβλιοθήκη μου, είναι τον DSM-5, ο οποίος εκδίδεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πέμπτη έκδοση. DSM-5, το οποίο έχει κυκλοφορήσει νομίζω το 2013, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει και ένας άλλος κατάλογος, το οποίο είναι το ICD, που τώρα βρίσκεται στην 11η έκδοση, ICD 11, ο οποίος είναι ένας κατάλογος, ένα διαγνωστικό εγχειρίδιο, το οποίο βγαίνει, παράγεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και είναι γενικά για όλες τις διαταραχές και όλες τις ασθένειες, ενώ και της ιατρικής, όχι μόνο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, αλλά έχει το δικό του κομμάτι που είναι για τις ψυχικές διαταραχές. Λοιπόν, το PTSD, η διαταραχή μετατραυματικού στρες, υπάρχει ως κλινική οντότητα και στο DSM-5 και στο ICD-11. Και έχει πολλά χρόνια που οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι έχουν ερευνήσει, έχουν μελετήσει αυτή τη ψυχική διαταραχή που ονομάζεται διαταραχή μετατραυματικού στρες και υπάρχει ως επίσημη διάγνωση και στα δύο εγχειρίδια που έχω αναφέρει, αλλά χρησιμοποιείται και σε δικαστικές αίθουσες η διάγνωση μετατραυματικού στρες και είναι γενικώς μια επίσημη διάγνωση. Όσον αφορά τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αυτή τη στιγμή υπάρχει ως διάγνωση στο ICD-11, ακόμη δεν έχει μπει ως διάγνωση στον DSM-5, εννοείται ότι αν θα μπει θα μπει στον DSM-6. Το συζητούν όμως και το σκέφτονται πολύ σοβαρά οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, οι ερευνητές που ασχολούνται με τον DSM, να μπει η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ως μια ξεχωριστή διάγνωση. Γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε αυτές τις δύο διαταραχές και να καταλάβουμε τις διαφορές τους, επειδή πολλοί από εμάς υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αλλά επειδή η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ξεκινάει από την παιδική ηλικία και έχει μασκαρεμένα συμπτώματα, μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε. Για να κάνουμε τη σύνδεση εδώ στο κανάλι μας, τον τελευταίο χρόνο περίπου ασχολούμαστε ιδιαιτέρως με τις δυναμικές των σχέσεων, τον ναρκισισμό και τη συνεξάρτηση, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι ένα από τα πιθανά αίτια ούτως ώστε κάποιος να λειτουργεί συνεξαρτώμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι μια διαταραχή η οποία μελετήθηκε ιδιαίτερως ερευνητικά μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν παρατήρησαν οι επιστήμονες ότι
επέστρεφαν πολλοί στρατιώτες Αμερικανοί από τον πόλεμο του Βιετνάμ και μετά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν καλά ψυχολογικά. Δεν ήταν καλά. Τι σημαίνει διαταραχή μετατραυματικού στρες? Θα σας εξηγήσω τώρα και θα κάνω μια αναφορά στα βασικά κριτήρια για τη διάγνωση. Σας ξαναλέω, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση μέσα από ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Μπορεί να πάρουμε μια εικόνα. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, η διαταραχή μετατραυματικού στρες υπάρχει ως επίσημη διάγνωση και στον DSM-5 και στο ICD-11. Είναι διαταραχή η οποία προκύπτει από τραύμα. Αυτό το τραύμα μπορεί να είναι ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, μπορεί να είναι μια φυσική καταστροφή, μπορεί να είναι ένας πόλεμος, ένας θάνατος αγαπημένου προσώπου κτλ. Είναι, ξεκινά από ένα τραύμα που είτε το βίωσες εσύ ο ίδιος προσωπικά, δηλαδή ήσουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ίσως οδηγούσες το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο ενεπλάκησε κάποια σύγκρουση που κινδύνευσε η ζωή σου, είτε είδες μπροστά σου ανθρώπους να πεθαίνουν, για παράδειγμα, ένα πολύ συχνό παράδειγμα, ή έχεις πάει στον πόλεμο και έχεις βιώσει κατά τη διάρκεια των ημερών, των μηνών που ήσουν εκεί, πολύ φόβο, ανασφάλεια και ήρθες πολλές φορές σε επαφή με το θάνατο. Είτε κινδύνευσες ο ίδιος να πεθάνεις, είτε πέθαναν μπροστά σου άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διαταραχή μετατραυματικού στρες έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα συμπτώματα. Έχουν παρισφρητικές αναμνήσεις του τραύματος. Δηλαδή, στα καλά καθούμενα εδώ κάθονται ήσυχοι, έρχεται μέσα στο μυαλό τους μια ανάμνηση, μια φλασιά των εικόνων εκείνων την ώρα της σύγκρουσης, για παράδειγμα, αν είχε να κάνει με σύγκρουση αυτοκινήτων, ή την ώρα της μάχης. Αυτές οι αναμνήσεις, οι παρισφρητικές, αναστατώνουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, εκεί που είναι καλά, εκεί που είναι σε μια καλή ψυχική κατάσταση, παθαίνει ξαφνικά αναστάτωση μεγάλη. Έχω παρακολουθήσει χθες το βράδυ μία πολύ ωραία ταινία από το Netflix, στην οποία πρωταγωνιστεί Μίλα Κούνις, η οποία νομίζω είναι και η παραγωγός της ταινίας, ειδική της εταιρεία παραγωγών, ταινιών, παραγωγής ταινιών, η οποία έχει τίτλο «The Luckiest Girl Alive», το πιο τυχερό κορίτσι που έμεινε ζωντανό. Σε εκείνη την ταινία φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρωταγωνίστρια πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Γιατί όταν βλέπει κάποια πρόσωπα τα οποία της θυμίζουν το τραυματικό γεγονός που υπέστη, αυτή η κοπέλα υπέστη και ένα γεγονός ομαδικού βιασμού όταν ήταν στο Λύκειο, όταν αναφερθεί κάποιος στο συμβάν, όταν της ρωτήσουν για το συμβάν, όταν δει ένα πρόσωπο το οποίο έχει σχέση με το συμβάν, χάνει την ψυχραιμία της, χάνει την καλή της διάθεση, αναστατώνεται και γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Και της έρχονται φλασιές. Και κατά τη διάρκεια της ταινίας, ενώ αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο η πρωταγωνίστρια το τι συμβαίνει και τις σκέψεις της, ξαφνικά πάει, κάνει ένα flashback η ταινία και πάει πίσω, ξέρω εγώ, 20 χρόνια την περίοδο που γίναν τα συμβάντα. Λοιπόν, άρα ένα πρόσωπο με διαταραχή μετατραυματικού στρες, κάποιες στιγμές όταν έρχεται σε επαφή είτε με αναμνήσεις που έχει στο μυαλό παρεσφρητικές, είτε με κάποια ερεθίσματα από το περιβάλλον, αναβιώνει με έναν τρόπο τραυματικό, ξαναβλέπει δηλαδή εκείνες τις συγκεκριμένες σκηνές του συγκεκριμένου τραύματος. Τα άτομα που έχουν διαταραχή μετατραυματικού στρες έχουν συμπεριφορές αποφυγής. Αποφεύγουν οτιδήποτε τους θυμίζει το τραύμα, αποφεύγουν να πάνε σε μέρη τα οποία θα τους θυμίσουν το τραύμα ή να συνομιλήσουν ή να βρεθούν με ανθρώπους που θα τους θυμίσουν το τραύμα. Στην ταινία αυτή που σας λέω, θα δείτε ότι εδώ συναντά τον παλιό της καθηγητή, αναστατώνεται πάρα πολύ γιατί θυμίζει το τραύμα. Αποφεύγουν καταστάσεις που μπορεί να τους θυμίσουν το τραύμα, ακόμη και συναισθήματα. Άρα υπάρχει έντονο το στοιχείο της αποφυγής στους ανθρώπους που υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Επίσης, οι άνθρωποι που έχουν διαταραχή μετατραυματικού στρες αισθάνονται αρνητικά συναισθήματα. Αισθάνονται φόβο για τη ζωή τους, ενοχή, όπως όλα τα θύματα μιας κακοποιητικής κατάστασης νιώθουν ενοχή, και ντροπή ακόμα. Ντρέπονται. Το πρόσωπο το οποίο πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες δυσκολεύεται να νιώσει θετικά συναισθήματα όπως τη χαρά. Δηλαδή ζει σε μια κατάσταση ακιδείας, δηλαδή σε μια κατάσταση που δεν τον συγκινούν τα πράγματα.
Και επίσης ένα πρόσωπο το οποίο έχει διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι συνεχώς σε εγρήγορση με την κακή έννοια. Δηλαδή νιώθει συνεχώς ότι έχει κίνδυνο και βρίσκεται σε επιφυλακή, έχει μια νευρική υπερένταση δηλαδή και μπορεί να έχει και πολύ κακό ύπνο. Ένα πρόσωπο με διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ξαναλέω ότι διαταραχή μετατραυματικού στρες προκύπτει από ένα συγκεκριμένο τραύμα το οποίο θυμάται ο ασθενής, ο άνθρωπος που υποφέρει με αυτή τη διαταραχή, και το θυμάται άθελα. Δηλαδή το μυαλό του ζωντανεύει τις εικόνες του συγκεκριμένου τραύματος και προκαλεί αρνητικά συναισθήματα παρά τη θέλησή του, ενώ στην πραγματικότητα το ίδιο το πρόσωπο προσπαθεί να ξεχάσει αυτό το τραυματικό γεγονός. Και ξαναλέω, διάγνωση διαταραχής μετατραυματικού στρες μπορεί να έχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε σοβαρά αυτοκινητικά δυστυχήματα, άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν από ένα ναυάγιο, για παράδειγμα, άνθρωποι που πήγαν στον πόλεμο και επέστρεψαν. Αυτή είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και δεν έχει να κάνει με την παιδική ηλικία, δεν έχει να κάνει με το πώς μεγάλωσε κάποιος. Είναι μια διαταραχή η οποία συμβαίνει συνήθως στην ενήλικη ζωή κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες ενός πολύ συγκεκριμένου τραύματος. Ας πάμε τώρα στην σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. CPTSD. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όπως είπα, υπάρχει ως επίσημη διάγνωση ακόμη στο ICD μόνο, αλλά υπάρχει σοβαρή επιστημονική σκέψη για να μπει και στην επόμενη έκδοση του DSM. Και αφορά διαταραχή που πάλι έχει σχέση με το τραύμα, αλλά που προκύπτει από τραύματα επανειληπτικά και συνεχόμενα στην παιδική ηλικία του ανθρώπου. Την σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες την παθαίνουν παιδιά τα οποία μεγάλωσαν κακοποιητικά. Το τραύμα αφορά είτε σωματική κακοποίηση, ξύλο δηλαδή, είτε σεξουαλική κακοποίηση, είτε ψυχική κακοποίηση, όπως λεχτική κακοποίηση, όπως και τον έγκυν που κάναμε πρόσφατα ένα βίντεο, είτε ακόμη και συναισθηματική παραμέληση. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ένα ψυχικά εχθρικό περιβάλλον, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με γονείς οι οποίοι δεν δρούν γονεϊκά, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν από γονείς οι οποίοι βλάπτουν τα παιδιά τους, είτε με το να εφαρμόζουν σωματικές τιμωρίες, είτε με το να παραβιάζουν το σώμα των παιδιών τους, όσο εσχρό, άθλιο και αν είναι αυτό. Και αυτές τις μέρες υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα εγκλήματα των ημερών που έχουν έρθει στην επιφάνεια για την παιδεραστία και μου ζητήσατε να κάνω κάποιο θέμα. Υπάρχει μια συνάδελφος η οποία με έχει προσεγγίσει ήδη, έχει καιρό, η οποία είναι εξειδικευμένη πάνω στο ζήτημα και την περιμένω να επικοινωνήσει μαζί μου για να κάνουμε ένα βίντεο μαζί που είναι πολύ πιο εξειδικευμένη από ότι εγώ για την παιδοφιλία κλπ. Λοιπόν, τραύματα συνεχόμενα και επαναληπτικά στην παιδική ηλικία. Γονείς, για παράδειγμα, οι οποίοι ήταν συνεχόμενα και επαναληπτικά παραμιλητικοί προς τα παιδιά τους ή προς το συγκεκριμένο παιδί τους. Γονείς οι οποίοι επαναλαμβανόμενα και συνεχόμενα φερόντουσαν άσχημα στα παιδιά. Επαναληπτικά και συνεχόμενα δεν έδιναν καμία απολύτως στοργή, φροντίδα, έγνοια, προσοχή στα παιδιά τους. Γονείς οι οποίοι επαναληπτικά και συνεχόμενα συνέκριναν τα παιδιά τους με τα άλλα παιδιά και τα έκαναν να νιώθουν άσχημα. Γονείς οι οποίοι επαναληπτικά και συνεχόμενα οι φροντιστές στην ουσία εξασκούσαν bullying πάνω στα ίδια τους τα παιδιά. Αν μεγαλώσεις άσχημα, αν έχεις μια δύσκολη και κακοποιητική παιδική ηλικία, είναι πολύ πιθανό, αν όχι σίγουρο, να αναπτύξεις σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες έχει παρόμοια συμπτώματα με την διαταραχή μετατραυματικού στρες, την διαταραχή που αναπτύξαμε προηγουμένως τι συμπτώματα έχει, αλλά τα συμπτώματα είναι μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας και επηρεάζουν πολύ περισσότερο καθολικά τη ζωή του ανθρώπου που υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Οι άνθρωποι που συναντούμε τα κριτήρια για τη διάγνωση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, που ξαναλέω αυτά τα κριτήρια υπάρχουν στο ICD-11 ως επίσημο διαγνωστικό εγχειρίδιο,
έχουμε δυσκολία συναισθηματικής ρύθμισης. Δυσκολευόμαστε να ρυθμίσουμε τα συναισθήματα μας. Πολύ εύκολα και απροσδόκητα μπορεί να εκδηλώσουμε θυμό. Μπορεί να εκδηλώσουμε και να έχουμε υπερευαισθησία. Και επίσης πολλές φορές μπορεί να αφαιρούμαστε και να αποκοβόμαστε από το περιβάλλον. Η λέξη στα αγγλικά είναι dissociation. Δηλαδή χωρίς να το συνειδητοποιώ, χωρίς να το κάνω επίτηδες, όταν νιώσω χάλια, όταν νιώσω άβολα, όταν έχω αυτό που λέμε συναισθηματική φλασιά, τότε αποκόπτομαι από το περιβάλλον μου. Είμαι εκεί χωρίς να είμαι εκεί. Emotional flashbacks, συναισθηματικές αναδρομές, είναι το κύριο σύμπτωμα της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, οι οποίες είναι πολύ πιο δυσδιάκριτες και πολύ πιο δύσκολο να θεραπευτούν από τις αναδρομές μνήμης που έχει διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όταν κάποιος έχει απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες, του έρχεται σαν φλασιά η εικόνα, για παράδειγμα, του συγκρότανε το αυτοκίνητο. Ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό που θυμάται και τον την αναστατών. Όταν όμως υποφέρεις από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, δεν έχεις μνημονική φλασιά, έχεις συναισθηματική φλασιά. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, μετά από ένα ερέθισμα στο περιβάλλον σου ή μέσα σου, μετά από ένα trigger είναι σκανδάλι στο όπλο, μετά από ένα ερέθισμα αρχίζεις να νιώθεις ξαφνικά όπως ένιωθες εκείνη τη μέρα που σου κουλουριασμένος στην άκρη του δωματίου και ο πατέρας σου είχε βγάλει τη ζώνη και την είχε διπλώσει στα δύο και σε χτυπούσε αλίπητα. Νιώθεις εκείνο το συνέστημα. Δεν θυμάσαι τη σκηνή. Νιώθεις το συνέστημα της αβοηθησίας. Νιώθεις το συνέστημα της τεράστιας στενοχώριας. Νιώθεις το συνέστημα του έντονου ψυχικού πόνου, που μπορεί να μεταφραστεί και σε σωματικό πόνο. Χωρίς να θυμάσαι το συμβάν του τραύματος, γιατί το τραύμα δεν ήταν ένα, ήταν πολλά τα τραύματα, ήταν άπειρα τα τραύματα. Ήταν συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Οποιουδήποτε είδους που έχω αναφέρει προηγουμένως, είτε σωματικής τιμωρίας, είτε ψυχική κακοποίηση, είτε ακόμη και χειρότερα σεξουαλική κακοποίηση κλπ. Πολλές φορές αναφέρουν οι ειδικοί που μελετούν το ζήτημα ότι μπορεί ακόμη και το βλέμμα του γονιού, το επικριτικό και απορριπτικό, το οποίο να το βλέπει συνέχεια μπροστά του στο... Ένα βλέμμα, το οποίο είναι συνεχές βλέμμα απόρριψης, επίκρισης, αυτό μπορεί να προκαλέσει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δηλαδή μπορεί να κακοποιήσεις το παιδί σου ακόμη και με το βλέμμα σου. Πόσοι είχαμε τέτοιους γονείς, οι οποίοι μπορεί να μην άνοιγαν το στόμα τους να πούν κάτι, αλλά μας κοιτούσαν σαν να ήμασταν οι τελευταίοι άνθρωποι της γης. Και όσους έχουμε στην ενήλικη μας ζωή τώρα ανθρώπους, οι οποίοι μας κοιτάνε επικριτικά, μας κοιτάνε απορριπτικά και με κεκαλυμμένο τρόπο μας ποτίζουν τοξικότητα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, δυσκολευόμαστε να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας, γιατί παθαίνουμε ακριβώς αυτές τις συναισθηματικές αναδρομές, τα emotional flashbacks, που δεν θυμόμαστε γεγονότα. Μπαίνουμε σε εκείνη τη συναισθηματική άσχημη συνθήκη που ήμασταν εκείνη την περίοδο της παιδικής μας ηλικίας, στην οποία κακοποιούμαστε. Οι άνθρωποι στη διαταραχή μετατραυματικού στρες βλέπουμε τον εαυτό μας άσχημα. Έχουμε κακή γνώμη για τον εαυτό μας. Πιστεύουμε για μας τα χειρότερα, όπως πίστευαν για μας οι κακοποιητές μας τα χειρότερα. Νιώθουμε ντροπή για πράγματα για τα οποία δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Νιώθουμε ενοχή για πράγματα για τα οποία δεν φταίμε. Και η εικόνα του εαυτού μας που έχουμε μέσα στο μυαλό μας είναι αρνητική συνεχώς. Είμαι ένας άχρηστος άνθρωπος. Είμαι ένας προβληματικός άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω καταφέρει τίποτα στη ζωή. Είμαι παλιοχαρακτήρας. Είμαι ό,τι χειρότερο. Και συνήθως αυτή η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είναι αυτό που μας έλεγαν οι ωραιότατοι γονείς μας όταν μας κακοποιούσαν. Είσαι παλιοκόριτσο, είσαι παλιοχαρακτήρας, είσαι παλιόπαιδο, είσαι τεμπέλης, είσαι άχρηστος, είσαι λεκτική κακοποίηση. Τα άτομα τα οποία υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες
έχουμε και διαταραχές της εικόνας του κακοποιητή μας και της εικόνας της σχέσης μας με τον κακοποιητή μας. Δηλαδή μπορεί να μπαίνουμε κάτω από τα βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά, και να λέμε «Εγώ δεν μπορώ να στενοχωρήσω τους γονείς μου». Οι γονείς μου έκαναν λάθος πράγματα, αλλά δεν έφταιγαν. Δεν τα έκαναν επειδή. Πρέπει να συγχωρούμε τους γονείς μας. Οι γονείς μου με αγαπάνε και είναι καλοί άνθρωποι. Έκαναν κάποια λάθη, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Δεν θα πρέπει να τους συγχωρέσω. Ή με αγαπάνε οι γονείς μου. Μπορεί να μου έχουν κάνει τα χίλια μύρια κακά. Μπορεί να με έχουν υπονομεύσει, να έχουν υπονομεύσει τη ψυχική και τη σωματική μου υγεία με χίλιους τρόπους, αλλά εγώ ακόμη ζω με την ψευδέστηση ότι οι γονείς μου είναι καλοί και οι γονείς μου με αγαπάνε. Και ότι πρέπει να είμαι ένας καλός άνθρωπος που να συγχωρέσω αυτούς που με έχουν κακοποιήσει και να ξεχάσω ότι με έχουν κακοποιήσει. Αυτή είναι μια πλευρά της διαταραγμένης εικόνας του κακοποιητή μας ή του θήτη μας. Η άλλη πλευρά είναι να είμαστε εντελώς αιμονικά ενοχλημένοι με τους γονείς ή τους φροντιστές που μας έχουν κακοποιήσει στο παρελθόν και να αναζητούμε συνεχώς εκδίκηση, που αυτή η εκδίκηση γυρίζει εναντίον μας ως μπούμεραν και γίνεται αυτοκαταστροφικότητα. Πώς είναι το φτάσιμο εκεί που έχεις δουλέψει τη σχέση με τους κακοποιητές γονείς σου, όταν έχεις περάσει όλα τα στάδια της συνειδητοποίησης του ποιοι είναι οι γονείς σου και τι έχουν κάνει, της αποκαθήλωσης των γονείς σου, της αντιπαράθεσης με τους γονείς σου, της έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων, της συγχώρησης, όχι με την έννοια του ότι συγχωρώ αυτό που μου έχεις κάνει και λέω ότι καλά έκανες, και είσαι ένας καλός άνθρωπος που με έδερνες, και είσαι ένας καλός άνθρωπος που μου κόβες τα φτερά μου και μου τα ψαλίδιζες με σαδιστική ικανοποίηση, ότι είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος που μου έχει τσακίσει το ηθικό. Όχι. Συγχώρεση με την έννοια του ότι έχω δουλέψει αρκετά με αυτό το ζήτημα. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί, εκτονώθηκα και τα αφήνω πίσω μου και πάω παρακάτω. Και ξέρω ότι η γονή μου είναι αυτή. Οι γονείς μου λειτουργήσαν έτσι. Το έχω επεξεργαστεί όμως και τελείωσα με αυτό. Αυτή είναι η συγχώρεση. Όχι να τους βάλεις σε ένα άλλο άρθρο και να τους αγιοποιήσεις, ούτε να ασχολείσαι συνεχώς μαζί τους με το να θέλεις να τους εκδικηθείς και να τους τιμωρήσεις. Τελειώνουμε με τους κακοποιητές μας όταν αναλύσουμε και εξηγήσουμε πλήρως μέσα μας το τι ακριβώς συνέβηκε, όταν εκτονωθούμε με το να τους τα πούμε, με το να τους αντιμετωπίσουμε, να τους στείλουμε ένα γράμμα που να μην στείλουμε ποτέ αν είναι υπευθυμένοι, με τέτοιους τρόπους, και μετά το αφήνουμε. Το αφήνουμε, δεν ασχολούμαστε συναισθηματικά με αυτό. Στη συμμετοχή έχουμε διαβάσει το βιβλίο, κοιτάζω, το έχω εδώ, είναι το βιβλίο «Τοξική γονή». Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Το βιβλίο «Τοξική γονή» είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, εγχειρίδιο για όσους θέλουν να διαχειριστούν τα ανοιχτά τραύματα με τους γονείς τους στην ενήλικη ζωή. Δεν είναι αυτό το βίντεο για θεραπεία, είναι ένα θεωρητικό βίντεο, δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω, αλλά εκεί είναι η συγχώρεση από την ψυχολογική έννοια. Ότι το έχω συνειδητοποιήσει, τους έχω κατεβάσει από το βάθρο, τους έχω αποθεώσει, μάλλον όχι τους έχω αποθεώσει, τους έχω αποκαθυλώσει, τους την είπα, είτε διαζώσεις, είτε γραπτός, είτε μιλώντας τους, είτε γράφοντας τους και να μην τους στείλω και ποτέ. Και έχει πεθάνει μέσα μου η εποχή στην οποία ήμουν αδύναμη και με έκαναν ό,τι ήθελα. Ήμουν αδύναμος και με έκαναν ό,τι ήθελα. Και δεν ασχολούμαι μαζί τους. Γιατί το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος. Το αντίθετο της αγάπης είναι αδιαφορία. Και θα μου πείτε, μπορείς να έχεις αδιαφορία για το ίδιο σου το αίμα? Ναι, μπορείς. Ναι, μπορείς. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι το ίδιο σου το αίμα είναι βλαπτικό προς εσένα και σε έχει βλάψει τόσο πολύ που σου έχει τσακίσει το ηθικό σου, που σου έχει προκαλέσει τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα, γιατί η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα που επηρεάζει όλες τις πλευρές της ζωής μας, τότε ναι, μπορείς να έχεις απάθεια και μπορείς να διαχωριστείς από το αίμα σου. Και είπαμε πολλές φορές ότι οι συγγενείς είναι οι φίλοι που δεν διαλέγουμε, αλλά οι φίλοι οι καλοί είναι οι συγγενείς που επιλέγουμε. Ποιες πτυχές της ζωής του ανθρώπου επηρεάζει η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες? Του προκαλεί κυρίως δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή στρες δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τους άλλους ανθρώπους, παρόλο που στην επιφάνεια μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα δεκτικοί
και ιδιαίτερα υποδουλωτικοί και υποδουλωμένοι, όπως για παράδειγμα οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι, που φαίνονται ότι είναι πολύ δοτικοί και ότι εμπιστεύονται τους άλλους, ενώ στην πραγματικότητα δεν τους εμπιστεύονται και είναι πολύ συχνά απομονωμένοι. Οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες βιώνουν συναισθηματική απομόνωση. Επίτηδες δεν συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν αντέχουν τα ερεθίσματα που θα τους προκαλέσουν τις συναισθηματικές αναδρομές. Και οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες, όταν βρεθούν σε περιβάλλοντα που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που μπορεί να υπάρχει τοξικότητα, απορυθμίζονται συναισθηματικά. Έχουν αυτό που λέγεται emotional dysregulation στα αγγλικά, συναισθηματική απορρίθμιση. Απορυθμίζονται συναισθηματικά και μπορεί να τους πάρει μέρες για να συνέλθουν. Και επίσης οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες πολύ συχνά εκφράζουν ότι δεν έχει νόημα η ζωή τους, δεν μπορούν να δουν το νόημα στη ζωή τους, γιατί κουβαλούν όλο αυτό το βαρύ φορτίο των πολλών επαναλαμβανόμενων και συνεχιζόμενων τραυμάτων μιας ολόκληρης ζωής, γιατί η παιδική ηλικία είναι μια ολόκληρη ζωή στην ουσία. Και πολύ συχνά έχουν συναισθήματα απελπισίας. Ανήκω στην ομάδα των επιστημόνων ψυχικής υγείας που θεωρώ ότι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες πρέπει να ενταχθεί στο καινούργιο DSM όταν θα βγει. Θεωρώ ότι χρειάζεται και είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ του ποιος έχει διαταραχή μετατραυματικού στρες και ποιος έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, η πρωταγωνίστρια στην ταινία The Luckiest Girl Alive, το πιο τυχερό κορίτσι που έμεινε ζωντανό, νομίζω ότι έχει και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όχι μόνο διαταραχή μετατραυματικού στρες, γιατί εκτός από το συμβάν που της συνέβηκε στο Λύκειο, είχε και μία μητέρα η οποία ήταν εξόχως κακοποιητική συναισθηματικά προς την κόρη της. Και έχει όλα αυτά τα συμπτώματα που έχουν οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ότι μπορεί να δυσκολεύονται στο να έχουν αρμονικές σχέσεις με τους συγγενείς τους, με τους φίλους τους, με τον σύντροφό τους, δυσκολεύονται να εμπιστευτούν. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ εύκολοι στο να κάνουν σεξ, αλλά να μην είναι πολύ εύκολοι στο να συνδεθούν συναισθηματικά, να είναι πολύ δύσκολοι. Ή μπορεί να απέχουν από το σεξ, ή μπορεί να έχουν, για παράδειγμα, μια εθιστική σχέση με τη σεξουαλική δραστηριότητα, γιατί συνήθως συνδέουμε το σεξ με τη συνδεσιμότητα, ενώ δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Το σεξ είναι μια σωματική εμπειρία, μια σωματική βιολογική λειτουργία, ενώ η συναισθηματική συνδεσιμότητα σημαίνει να μπορείς να μοιραστείς τον πόνο και το φόβο σου με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος θα μοιραστεί επίσης τα δικά του και να έχεις μια σχέση ειλικρινή και διάφανη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η διάκριση από τον ειδικό ψυχικής υγείας για το αν έχουμε διαταραχή μετατραυματικού στρες ή σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τον εαυτό του καλύτερα τι ακριβώς του συμβαίνει και να έχει εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία. Επίσης, όλοι όσοι κατατασσόμαστε στην κατηγορία των ανθρώπων που δούμε συνεξαρτώμενα στις σχέσεις μας, πολύ πιθανόν να έχουμε οδηγηθεί στη συνεξάρτηση από τα τραύματα, τα επαναλαμβανόμενα της παιδικής μας ηλικίας και η συνεξάρτησή μας να είναι κομμάτι των αιτιών αλλά και των συμπτωμάτων της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Λίγα λόγια για τους ανθρώπους που έχουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Χρειάζονται ειδική ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, η κλασική ψυχοθεραπεία του στυλ πάμε πίσω στην παιδική μας ηλικία και την αναλύουμε και την αναλύουμε και την αναλύουμε και μένουμε ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις και μένουμε πολύ εστιασμένοι στο παρελθόν, δεν βοηθάει τους ανθρώπους με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες χρειάζονται μια προσέγγιση στο εδώ και τώρα. Ναι, μεν να γίνει συνειδητοποίηση των τραυμάτων της παιδικής ηλικίας, να εντοπιστούν μέσα στη θεραπεία και να απομονωθούν, να μην υπάρξει όμως ιδιαίτερος εστιασμός σε αυτά, όσο προς το πώς ο άνθρωπος ο ενήλικας σήμερα, ο οποίος ταλαιπωρείται από όλες αυτές τις συναισθηματικές αναδρομές, τα emotional flashbacks, πώς μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται το συναίσθημα του και πώς μπορεί να μάθει να βγαίνει έξω από αυτό το φαυλοκύκλο που ξεκινάει με ένα ερέθισμα, με μια συναισθηματική φλασιά και μπορεί να το χαλάσει για μέρες. Εστιαζόμαστε στο εδώ και τώρα και στο πώς να δημιουργήσουν νέες
νευρικές διαδρομές στο κεφάλι μας, να δημιουργήσουμε νέους τρόπους αντίδρασης και νέους τρόπους ρύθμισης των συναισθημάτων μας, να συνεργαστεί η λογική μας με το συναίσθημά μας, να αποκτήσουμε αυτό που έχουμε πει και στα σεμινάρια, υψηλή διαφοροποίηση, να μπορούμε να διαχωρίζουμε τη λογική από το συναίσθημα και να μπορούμε με βάση τη συστηματική καθημερινή ψυχοδουλειά να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μας και να μην μας καθοδηγεί στη ζωή μας ο φόβος της μονοξιάς, ο φόβος της προδοσίας, ο φόβος της σύνδεσης και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν μέσα από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τα σχόλια της απόψης σας, να σας δείξω εδώ πέρα. Έχω εδώ στο Kindle μου, το Kindle είναι... Έχω εδώ το βιβλίο του... Το βλέπετε? Πώς μπορείς να πας πίσω στο εξώφυλλο? Να το. Άντε βρε, δείξε μας το εξώφυλλο. Δείξε μας το εξώφυλλο. Τα βλέπετε εδώ τα ηλεκτρονικά βιβλία που έχω? Το πρώτο εδώ πέρα, αυτό εδώ, είναι το βιβλίο του Pete Walker που έχει τίτλο Complex PTSD From Surviving to Thriving. Είναι ένα βιβλίο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Σε αρκετούς από εσάς το έχω... Τι να το βρω σε εικόνα, ρε παιδιά. Σε αρκετούς από εσάς το έχω συστήσει και το παρακολουθείτε ήδη. Το έχετε διαβάσει ήδη και το λέω το παρακολουθείτε γιατί εγώ το έχω αγοράσει σε e-book και ηχητικό. Και πολύ συχνά όταν πω περπάτημα, βάζω τα ακουστικά μου και ακούω. Και το έχω ακούσει σε ποια... Να το εδώ. Υπάρχει δυστυχώς μόνο στα αγγλικά αυτό το βιβλίο. Complex PTSD, άρα CPTSD, from surviving to thriving. Από το απλώς να επιβιώσεις στο να ανθίσεις. Είναι εξαιρετικός ο Pete Walker, δεν είναι ακαδημαϊκός, είναι ένας πρακτικός θεραπευτής, ο οποίος έχει γράψει αυτό το βιβλίο με πρακτικά βήματα για το πώς να δουλέψουν οι άνθρωποι με τα προβλήματα πώς να δουλέψουν οι άνθρωποι με τα προβλήματα που μας προκαλούνται από μια κακοποιητική παιδική ηλικία. Αναφέρεται πολύ στον εσωτερικό κριτή. Ο εσωτερικός κριτής είναι η φωνή των γονιών μας που έχουμε υιοθετήσει και πολλές φορές μας αποθαρρύνει, μας κατακρίνει, μας επικρίνει. Δηλαδή εξηγεί ακριβώς το πώς μπορεί να μην έχεις κάνει επαφές με τους γονείς σου σήμερα, αλλά να είναι το κεφάλι σου επηρεασμένο από όλη τη στάση τους. Και τι γίνεται στην ουσία όταν έχεις σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες? Μπορεί να μην έχεις τον κακοποιητή σου στη ζωή σου να σε κακοποιεί, αλλά εξακολουθούν ο ίδιος σου εαυτός, ο εσωτερικός κριτής που έχεις, να σε κακοποιεί εκ μέρους του. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουμε συνεξάρτηση, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Την αγάπη μου σε όλους. Και καλή ελευθερία από όλα αυτά.